σας, τι μου κάνετε. Καλωσορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, έχουμε ένα Jumbo Haul 2. Επισκέπτηκα λοιπόν πάλι τα Jumbo για να πάρω κάποια πραγματάκια τα οποία μου έλειπαν. Σας είχα πει και από το προηγούμενο βίντεο ότι μου λείπανε κάποια διακοσμητικά. Και δεν πήρα βέβαια μόνο διακοσμητικά, γιατί όταν μπαίνεις σε τέτοιο μαγαζί θα κοιτάξεις δεξιά, θα κοιτάξεις αριστερά και θα πάρεις κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που έχεις προγραμματίσει να πάρεις. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα, δυστυχώς, θες δε θες, θα πάρεις παραπάνω πράγματα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε από δίπλα το κουδουνάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις κάθε πότε ανεβάζω βίντεο, πολύ σημαντικό βήμα. Καθώς επίσης μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στα social media μου, Facebook και Instagram, όπου είμαι πολύ ενεργή καθημερινά και σας δείχνω διάφορα ωραία πραγματάκια και διαγωνισμούς που δεν θέλω με τίποτα να τα χάνετε. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που έρχεται σε λίγες μέρες, τον υπερτεράστιο διαγωνισμό για τους 2.000 συνδρομητές εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές εταιρείες με πάρα πολλά δωράκια που κατά καιρούς σας δείχνω και στο Instagram σε stories. Οπότε πατήστε και εσείς το κουμπάκι δίπλα που γράφει εγγραφή για να πάρετε εξής μέρος στο διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε λοιπόν άλλη μια σακούλα από Jumbo, αλλά αυτή τη φορά όμως σας έχω και τιμές. Κράτησα τις αποδείξεις. Το πρώτο λοιπόν που πήρα είναι αυτό εδώ το δεντράκι. Ένα μικρούλι δεντράκι, το οποίο επειδή ήταν πάρα πολύ οικονομικό, το βλέπετε, δεν έχω βγάλει καν το καρτελάκι του, και το πήρα εδώ για το beauty room, μάλλον θα μπει κάπου εδώ, θα δούμε τώρα, ή στο γραφείο. Είναι πολύ όμορφο και έχει και κάτω ξύλινη βάση αυτό εδώ το σταυρό που έχει το κορμό. Και πάμε να σας πω λίγο και την τιμή του σε αυτό, και αν δεν κάνω λάθος είχε γύρω στα 2,5 ευρώ, ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Ή 2,99 ή 1,99. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ αναφέρει ένα δέντρο μπεζ πράσινο. Αλλά μάλλον είναι το 1,99. Ήταν πάρα πολύ οικονομικό δεντράκι, στα 2 ευρώ δηλαδή. Και μου άρεσε που ήταν έτσι λίγο φουντοτούλι, έτσι ανοιχτούλι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν. Πήρα αυτό εδώ το αγγελάκι, το ξύλινο. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει πάνω κάτι κουδουνάκια. Έχει και αυτό εδώ το κόκκινο το πλαίσιο. Είναι όλο ξύλινο και το πήρα για το τραπέζι της τραπεζαρίας, το μεγάλο το τραπέζι, για να μπουν και κάποια διακοσμητικά εκεί, γιατί δεν έχω τίποτα εκεί. Το συγκεκριμένο λοιπόν ήταν και αυτό οικονομικό. Θα σας πω αμέσως, γιατί είναι δύο οι αποδείξεις. $1,99 είχε και το συγκεκριμένο. Πολύ οικονομική τιμούλα και πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ όμορφος, ε? Είναι ένας Άγιος Βασίλης. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ τα χρώματα του σολονιού μου γενικότερα είναι σε αυτό το χρώμα και της ημίδας δηλαδή, και δεν ήθελα να βάλω πολύ κόκκινο, αλλά ήθελα να συνδυάσω και λίγο έτσι από αυτό, γιατί η κουζίνα μου έχει κάποιες κόκκινες συσκευές και γι' αυτό και πήρα και στο προηγούμενο βίντεο δηλαδή που είχατε δει τη διακόσμηση της κουζίνας, που ήταν περισσότερο κόκκινο. Και πήρα αυτό εδώ λοιπόν τον Άγιο Βασιλάκο για να το βάλω στον μπάγκο, γιατί είχα έναν παλιά, αλλά ήταν πάρα πολύ παλιός. Και πήρα αυτό εδώ. Έχει βάση τέτοια, δηλαδή είναι αρκετά σταθερό, μπορεί να κάτσει όρθιο, το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Και το συγκεκριμένο λοιπόν είχε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3,5 ευρώ πρέπει να έχει αυτό. 3 ευρώ, 2,99 για την ακρίβεια. Πάρα πολύ ωραία που είναι. Πήγα λοιπόν πάλι στα είδη κουζίνας και θυμάστε πως σας είχα πει ότι δεν είχα βρει το ίδιο πετσετάκι που είχα πάρει την πιάστρα και την ποδιά. Κι όμως, αυτή τη φορά τη βρήκα την πετσετούλα αυτή και εννοείται ότι την πήρα. Θα σας την ανοίξω και να τη δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι στην ουσία η πετσέτα ποτηριών, αν δεν κάνω λάθος, και είναι ίδια ακριβώς με το προηγούμενο βίντεο που σας είχα δείξει. Εννοείται θα σας το βάλω ακριβώς από πάνω να πάτε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Και η συγκεκριμένη είχε 90 λεπτά. Αυτό το θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που είχα αγοράσει την άλλη πετσετούλα. Σήμερα λοιπόν είχα πάει με τη μητέρα μου στα Jumbo. Βέβαια δεν σας έδειξα κάποια stories γιατί ήμασταν λίγο στη βιασύνη και δεν μπόρεσα να τραβήξω κάποια stories για να τη δείτε και την ίδια. Και ήθελα να μου πάρει κάποια δωράκια κι αυτή τώρα για τις γιορτές. Οπότε αποφασίσαμε να. Ήθελα βασικά να πάρω μαξιλάρια χριστουγεννιάτικα για τον καναπέ.
αλλά επειδή έχω μαξιλάρια που δεν μου αρέσουν τα καλύματά τους τα συγκεκριμένα και ήθελα να αλλάξω. Και απ' την άλλη, όταν είναι να τα αποθηκεύσεις, όταν τελειώσεις ας πούμε τα Χριστούγεννα και θες να αποθηκεύσεις τα πράγματα, δυστυχώς όταν δεν έχεις χώρο, είναι λίγο δύσκολο να αποθηκεύεις μαξιλάρια. Οπότε σκέφτηκα λοιπόν να πάρω αυτές εδώ τις θήκες που είναι χριστουγεννιάτικες. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Είναι λευκή με χιονονιφάδες έτσι ασημένιες, οι οποίες είναι σαν πουλιές είναι αυτό που έχει πάνω. Βλέπετε τι όμορφο που είναι. Και το ύφασμά του είναι σαν γουνάκι. Είναι πάρα πολύ απαλό, πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για να μπει το ένα στον καναπέ. Αυτό έχει 2,99. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ, Joy, που έχει διάφορες χιονονιφάδες, χρυσές, ασημένιες, ασημένιο μπλε είναι αυτό, και το χρυσό που γράφει Joy. Δεν ήθελα να πάρω κάτι σε κόκκινο, γιατί και το δέντρο μου δεν έχει κόκκινο. Είναι, όπως σας έδειξα και στο βίντεο που στολίσαμε, έχει χρυσό και λευκό. Οπότε μου άρεσε αυτός ο συνδυασμός για τον καναπέ και επειδή ο καναπές μου είναι γκρι, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είχε 2,99. Μια πολύ ωραία λύση. Τώρα δεν θα σας τα βγάζω αυτά. Θα σας βγάλω ένα να δείτε. Είναι αυτή η μικρή σακουλίτσα που ήθελα να τα πάρω από την προηγούμενη φορά που είχα πάει. Είναι για το στολισμό του δέντρου. Φέτος είναι πάρα πολύ μόδα αυτά τα όμορφα λουλούδια. Τα ψεύτικα αυτά τα λουλουδάκια. Τύπου Αλεξανδρινού. Το οποίο επειδή τώρα βγάζει κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που βγάζει και πέφτει κάτω, γι' αυτό δεν μπορώ να τα βγάλω όλα, θα γεμίσω τόπος. Είναι αυτά εδώ τα λουλουδάκια, τα οποία τα βάζεις ενδιάμεσα στο δέντρο και του δίνει έτσι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία διακόσμηση. Δεν είναι τελώς λευκά, εσείς τα βλέπετε λευκά τελείως, αλλά έχει και λίγο έτσι μπες να το πω, όχι ακριβώς μπες. Αυτό το εκρού, ας το πούμε. Έχει αυτό εδώ το μανταλάκι από κάτω, για να το κρεμάσετε, να το βάλετε στο δέντρο έτσι. Για να μην φεύγει βασικά είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πήρα 5 τέτοια και είχαν, νομίζω 1 ευρώ το ένα. Ναι, 1 ευρώ το ένα είχαν. Τώρα να σας δείξω ότι πήρα μανταλάκια. Πήρα και μανταλάκια. Αφού δεν βρέθηκα εκεί, πήρα ένα πακέτο μανταλάκι γιατί πάντα χρειάζονται. 18 τεμάχια. Τα συγκεκριμένα, θέλετε να σας πω τη μούλα, να σας πω και τη μούλα. Λοιπόν, τα μανταλάκια λοιπόν είχαν 1,79. Πολύ καλή τιμή, έχω γίνει άσπρη, πάμε στο επόμενο. Και επειδή λοιπόν Χριστούγεννα χωρίς να φτιάξεις μπισκότα ή γλυκά δεν υπάρχει, πήρα αυτά εδώ τα κουπάτ, τα οποία είναι gingerbread, τον Αγιο Βασίλη και ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Θα φτιάξω βασικά μπισκότα gingerbread, έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή και αν θέλετε θα σας την έχω ακριβώς από κάτω, είναι από το κανάλι της Μαματσίτα, αν το λέω σωστά, και έχει ανεβάσει μια πολύ ωραία συνταγή για μπισκότα gingerbread και είναι και πολύ εύκολη, οπότε είπα να τα πάρω. Έχει επίσης και από πάνω γλάσο λεμόνι, κάτι τέτοιο, και επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ είπα να τα φτιάξω για τα νύψια μου και να χαρούν και αυτά με αυτά εδώ που τα σχέδια που έχει το κουτάκι. Τα συγκεκριμένα λοιπόν η τιμή τους είχαν 1,99. Εντάξει, καλή τιμούλα, νομίζω. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ το ύφασμα, το οποίο είναι διακοσμητικό ύφασμα στην ουσία για να πει πάνω στο δέντρο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πλατή, μάλλον θα το κόψω στη μέση και θα το βάλω σαν γυρλάντα γύρω γύρω στο δέντρο. Μου αρέσει αυτό το χρώμα γιατί είναι αυτό το χρώμα της άμμου. Είναι 24x5, 5 μέτρα βασικά είναι, οπότε νομίζω ότι μια χαρά είναι, θέλω να πιστεύω, γιατί το κάνω περιμετρικά και θεωρώ ότι άμα το κόψω κιόλας θα είναι ακόμα καλύτερα, οπότε θα μου βγάλει περισσότερα κομμάτια. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρέπει να είχε γύρω στα 2,5 ευρώ ή παραπάνω, θα σας πω αμέσως. Το συγκεκριμένο λοιπόν ρολό είχε 2,99, ήταν μια πολύ καλή τιμούλα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, πιστεύω θα ταιριάξει στο δέντρο μου, θα δούμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό που βρήκα για να μπει πάλι στο τραπέζι της τραπεζαρίας μου, είναι αυτό εδώ το ξύλινο, το
το ελατάκι, βασικά είναι δύο ελατάκια μαζί. Έχει αυτό το κορδονάκι, έχει αυτή τη λεπτομέρεια με τα αστεράκια τα κόκκινα. Έχει το πράσινο το δεντράκι, έχει τη βασούλα του που κάθεται και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, σας είπα το λόγο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή μαζί με το αγγελάκι αυτό εδώ πιστεύω ότι θα δείξουν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα και τα δύο, ξύλινα και τα δύο, αγαπημένη δηλαδή. Και το τελευταίο λοιπόν προϊόν είναι αυτό εδώ, είναι λαμπάκια ψιρούλες, είναι βασικά φωτάκια γυρλάντα μπαταρίας. Δεν ήθελα να πάρω με φις μπρίζας για το λόγο ότι δυστυχώς τώρα με τη διακόσμηση τη χριστουγεννιάτικη έχουμε παντού γεμάτες τις μπρίζες με τα φωτάκια. Οπότε είπα να πάρω αυτό όσο διαρκέσει και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σαν και αυτά εδώ βασικά που έχω μέσα στο βάζο, κάνουν αυτό εδώ το φωτισμό, είναι ψιρούλες, να μην σας το βγάλω τώρα να το δείτε, έχουν τα ψηλά ψηλά φωτάκια που είναι με σύρμα. Και τα συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ οικονομικά, είχαν νομίζω γύρω στα 3 ευρώ, για να σας πω. Τα συγκεκριμένα λοιπόν είχαν 1,99. Απλά τώρα δεν έχω μπαταρίες, έκανα την βλακεία και δεν πήρα μπαταρίες. Παίρνουν μπαταρίες αα2 μέσα, εδώ. Και το μόνο που μου λείπει για να το διακοσμήσω είναι αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε από κάτω τα δικά σας τα σχόλια, αν σας άρεσαν αυτά τα πράγματα για τα οποία ψώνισα. Γράψτε μου επίσης από κάτω να μου δώσετε ιδέες, ποια άλλα πραγματάκια έχετε πάρει εσείς, σας άρεσαν, διακοσμήσατε εσείς το δικό σας το σπίτι και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου γράψετε, εννοείται. Φιλάκια πάρα πολλά από μένα, να είσαστε καλά, να έχουμε καλές γιορτές, αν και θα τα ξαναπούμε λίαν συντόμως πάλι. Εγώ όμως τα εύχομαι σε κάθε μου βίντεο, επειδή μπήκαμε στο μήνα των εορτών, οπότε κάθε μέρα μπορούμε να λέμε καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Οι ευχές δεν πάνε ποτέ χαμένες. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!